Ηχηρό μήνυμα καταδίκης του ναζισμού έστειλαν χιλιάδες διαδηλωτές που συμμετείχαν στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Το αντιφασιστικό κίνημα τίμησε τον δολοφονηθέντα μουσικό με την Χρυσή Αυγή να βρίσκεται πλέον εκτός βουλής και τα κεντρικά της γραφεία να έχουν κλείσει. Σε ανακοίνωσή της, η οικογένεια του Παύλου Φίσα τονίζει πως ο αγώνας στους δρόμους, στις πλατείες και τις γειτονιές οδήγησε στην κοινωνική απομόνωση του ναζιστικού μορφώματος. Διαδηλώνουμε 6 χρόνια μετά το φόνο του Παύλου Φίσα από τους νεοναζίδες Χρυσής Αυγής. Είμαστε εδώ γιατί παλεύουμε για να πάνε στη φυλακή. Η δίκη της Χρυσής Αυγής πλησιάζει στο τέλος της και θέλουμε να πάνε στη φυλακή για πάντα. Όπως κάθε χρόνο η πορεία ξεκίνησε από το σημείο της δολοφονίας και κατέληξε στο κέντρο του Πειραιά. Στην κεφαλή βρίσκονταν οι γονείς του Παύλου Φίσα. Το παρόν έδωσε και ο επικεφαλής του κόμματος Μέρα 25, Γιάννης Βαρουφάκης. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον Παύλο Φίσα, για να τιμήσουμε τη μνήμη των μεταναστών που πέθαναν στα χέρια των ρατσιστών και των Ναζί, για να τιμήσουμε όλα τα θέματα του φασισμού και να δηλώσουμε κατηγορηματικά πως πρόκειται για μια αποτυχία του ευρωπαϊκού και του παγκόσμιου καπιταλισμού. Η ακροδεξιά βία στην Ελλάδα δεν σταμάτησε στον Παύλο Φίσα. Το πρώτο εξάμηνο του 2019 η αστυνομία κατέγραψε τουλάχιστον 156 επιθέσεις με πιθανό ρατσιστικό κίνητρο. Ο αριθμός αυτός εκτιμάται πως είναι μεγαλύτερος αφού τα θύματα τέτοιων επιθέσεων συχνά φοβούνται να απευθυνθούν στις αρχές. Μικρής έκτασης επεισόδια σημειώθηκαν μετά το τέλος της ειρηνικής πορείας. Ομάδα νεαρών εκτόξευσε πέτρες και φωτοβολίδες στους αστυνομικούς που απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών. Οι νεαροί φεύγοντας προκάλεσαν φθορές σε 2 τράπεζες και σε καταστήματα στο κέντρο του Πειραιά.